Συναγερμό σήμανε στις δημοτικές αρχές αλλά και στην εκπαίδευση του νομού Σερών. Η υπενθύμηση του Διευθυντή του Ειδικού Σχολείου Σερών Κώστα Λάσκαρη στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι και στην Ελένη Μωραΐτη ότι το ειδικό σχολείο λειτουργεί χρόνια τώρα χωρίς την ύπαρξη αλεξικέραυνου, καθώς αυτό είχε κλαπεί και ποτέ μέχρι τώρα δεν είχε αντικατασταθεί. Υπάρχουν θέματα τα οποία πάνε χρόνια πίσω, προβλήματα όπως είναι παράδειγμα το αλεξικέραυνο του σχολείου, το οποίο έχει καταστραφεί την τελευταία δεκαετία και ακόμα. Περιμένετε, περίμενα να μπείτε πιο σημαντικό. Και πιο σημαντικά το έχουμε. Αλεξικέραυνο τι. Αλλά θα μιλήσουμε πρώτα για προβλήματα τα οποία μπορούμε να τα βρούμε μπροστά μας εντελώς ξαφνικά. Συγγνώμη, το αλεξικέραυνο ούτε μια δύσκολη ιστορία είναι, ούτε μια πανάκριβη ιστορία απαγορευτική. Ανάλογα τι είδους αλεξικέραυνο φοράει κάθε κτίριο. Πιο συγκεκριμένα, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, Κώστας Λάσκαρης, ανέφερε τα εξής στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι με την Ελένη Μωραΐτη. Το δικό μας κτίριο είναι πολύ μεγάλο σε τετραγωνικά και επειδή είχε αλεξικέραυνο κλωβό, δηλαδή φανταστείτε χάλκινο καλώδιο να τρέχει στις κορυφές από την πολύπλοκη στέγη του, μιλάμε για πολλά κιλά, ίσως και τόνους χαλκού, που ήταν δέλεαν για αρκετούς που θα θέλαν να τον Πείτε μου ότι ανεβήκαν στη σκεπή και σας κλέψαν το χαλκό. Ανεβήκαν στη σκεπή δύο φορές και κλέψαν το χαλκό. Και από τότε δυστυχώς το σχολείο είναι χωρίς αλεξικέραυνο και δεν είναι το μόνο σχολείο χωρίς αλεξικέραυνο, είναι και άλλα σχολεία. Αποκλείεται αυτό. Στο δήμο μας. Χωρίς αλεξικέραυνο. Χωρίς αλεξικέραυνο. Ναι. Κάνουμε προσπάθειες και σε επίπεδο διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουμε ήδη ενημερώσει. Και ενώ το πρόβλημα παραμένει από την πλευρά της η δευτεροβάθμια εκπαίδευση Σερών και ο προϊστάμενός της Κώστας Τενεκετζής ήδη έχει καταγράψει σε συνεργασία με τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων τα προβλήματα που υπάρχουν και με τη σειρά του τώρα θα τα μεταβιβάσει στους Δήμους προς επίλυση. Πρώτο ζήτημα το οποίο διαπιστώνεται είναι η έλλειψη αλεξικέραυνα σε μονάδες του νομού. Θέμα που αφορά πρώτιστα την ασφάλεια των μαθητών αλλά και όλων όσων βρίσκονται στα σχολεία. Ένα βασικό πρόβλημα το οποίο οπωσδήποτε μπορεί να έχει επιπτώσεις μεγάλες στην ασφάλεια των μαθητών και των εισερχομένων μέσα στα σχολεία είναι η αντικεραυνική προστασία. Δηλαδή έχουμε συστήματα τα οποία έχουν κλαπεί από τα σχολεία και οπωσδήποτε αυτά τα συστήματα θα πρέπει να αντικατασταθούν. Οι Δήμοι μέσα στην περιφερειακή ενότητα του νομού μας πάντα συντρέχουν στα προβλήματα που έχουμε. Είναι γνώστες του ζητήματος, θα σταλεί και έγγραφο και οπωσδήποτε θα στέρξουν και θα βοηθήσουν να αντιμετωπιστεί εύκολα το ζήτημα για να μην έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Η έλλειψη σε αλεξικέραυνα σημειώνεται καθώς αυτά γίνονται στόχος διαρρηκτών, αφού διαθέτουν σε πολλές των περιπτώσεων μεγάλη ποσότητα χαλκού. Έτσι αυτά τα κλέβουν. Κάτι τέτοιο έγινε και το καλοκαίρι, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα. Έγιναν κατά το διάστημα και του καλοκαιριού και ενδεχομένως και κάπως πριν από το χρονικό διάστημα αυτό. Πλην όμως είναι εντοπισμένο το ζήτημα, θα τεθεί υπόψη στους Δήμους της περιφερειακής μας ενότητας και οι Δήμοι είμαι βέβαιος, ο κάθε Δήμαρχος με τις υπηρεσίες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο να επιληφθούν του ζητήματος αυτού, οι τεχνικές υπηρεσίες, να δημιουργήσουν την κατάλληλη υποδομή και να επαναφέρουν το σύστημα αυτό για να μην υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο έρχεται να αντιμετωπίσει η εκπαίδευση είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις και ο έλεγχος που θα πρέπει να γίνει από κλιμάκια των Δήμων που θα πρέπει να διαπιστώσουν την καταλληλότητα αυτών. Ένα θέμα που είχαμε πρόσφατα και που δημιούργησε ένα μεγάλο ζήτημα πανελλαδικός είναι το θέμα των εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα των αθλητικών ή άλλων που υπάρχουν μέσα στα σχολεία και οι Δήμοι έχουν τις περιφερειακές μας ενότητες, έχουν μεριμνήσει γι' αυτό, ούτως ώστε να μην υπάρχει η χρήση αυτών των εγκαταστάσεων μέχρι ότου περάσει κλιμάκιο του Δήμου, κάνει τον έλεγχο και διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει κανένας, μα απολύτως κανένας κίνδυνος για τους μαθητές. Τέλος, στις ελλείψεις συμπεριλαμβάνονται και οι αποκαταστάσεις των καθημερινών φθορών που σημειώνονται στα σχολεία. Κάποια άλλη έλλειψη είναι τα ζητήματα που αφορούν τις φθορές που υπάρχουν μέσα στα κτίρια. Καθημερινά στην ουσία.
τα καθημερινά στην ουσία αυτά τα οποία μπορεί να συναντήσει κανείς σε οποιοδήποτε διδακτήριο. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να λαμβάνουμε τα μέτρα μας πολύ πιο μπροστά για να μην δημιουργηθεί κανένας κίνδυνος στους μαθητές. Από την πλευρά του, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Παιδείας και Διαβίου Μάθησης του Δήμου Σερών Δημήτρης Χιαμάνγκας, μιλώντας στην Ελένη Μωραήτη χθες, δήλωνε τα εξής. Θα το κάνουμε και αυτό. Δεν το γνώριζα ότι δεν είχε αυτή η σχολική μονάδα λεξικέραυνο. Και άλλες λέει δεν έχουν. Και όσες άλλες δεν έχουν, για όλες λοιπόν τις μονάδες που δεν έχουν λεξικέραυνο, αφού συγκεντρώσουμε λοιπόν τα αιτήματα των μονάδων που είναι ομοειδή στην περίπτωση μας στο λεξικέραυνο, ασφαλώς θα αντιδράσουμε και γι' αυτό.